έλαβανε και πάλι χειρόφρενο οι οδηγοί λεωφορείων στην Πάφο, καθώς η διαχειρίστρια εταιρεία δεν τα βρήκε με το Υπουργείο Μεταφορών. Κατέρχονται σε παοριστόν απεργία από αύριο εξαιτίας της μη καταβολής μισθού τους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ενώ τους ανακοίνωσαν πως δεν θα πάρουν ούτε 13ο. Αποφασίσαμε οι οδηγοί από αύριο η ώρα 6 το πρωί θα κατέλθουμε σε παόριστον απεργία. Όχι μόνο για τον μήνα του Νοεμβρίου που θέλουμε να πληρωθεί τώρα, πρέπει να κατοχυρωθούμε και για τον 13ο και για τον μήνα του Δεκέμβριο. Και μεσολαβούν και γιορτές, να φύγουν τον κόσμο να πλήρωτον μέσα στις γιορτές. Η διαφορά εταιρείας Υπουργείου αγγίζει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για να μπορέσει να αυξήσει η δική μας την πλευρά, την κυβερνητική συνεισφορά προς την εταιρεία. Οι αριθμοί τους οποίους απαιτούσαν η εταιρεία ήταν πάρα πολύ ψηλοί και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αυτά τα λεφτά τα οποία απαιτούν. Τους λέχθηκε αυτό το πράγμα από την ομάδα διαχείρισης, όμως επέμεναν και στο τέλος δεν μπόρεσε να βρεθεί μια συμφωνία. Την ίδια ώρα ο διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών αφήνει εχμές και για τις εισπράξεις της εταιρείας από τα εισιτήρια. Πρέπει να προσπαθήσουν και ήδη να διαχειριστούν την εταιρεία με τους πόρους τους οποίους διαθέτει το κράτος και σίγουρα πρέπει και ήδη να ρίξουν λεφτά στην εταιρεία, λεφτά τα οποία εισπράχθηκαν από την εταιρεία μέσα από τα εισιτήρια και τα οποία φαίνεται να έχουν χρησιμοποιηθεί και κάπου αλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, εάν δεν βρεθεί λύση την ερχόμενη εβδομάδα, οι επαγγελματίες οδηγοί θα φτάσουν μέχρι το Προεδρικό παραδίδοντας και τα εκλογικά τους βιβλιάρια. Δραστικά μέτρα θα λάβει όμως και το Υπουργείο Μεταφορών, σε περίπτωση που δεν υποχωρήσει η διαχειρίστρια εταιρεία στο ποσό που ζητά.